συμβαίνουν τόσα πολλά. Συζητούσαμε τώρα με τον καρδιολόγο, τον κύριο Καριστινό, για την πλήση κεφάλου την οποία δεχόμαστε. Ναι, τον άκουγα. Ναι. Είναι. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν έχουμε άνευ προηγουμένου πλήση κεφάλου, έτσι. Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ στοχευμένο, ναι, για τη δύναμη των λέξεων. Εγώ, επειδή αυτή είναι και η δουλειά μου και με αυτά ασχολούμαι, με τον τρόπο σκέψη και όλα αυτά, η δύναμη των λέξεων είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Και αυτό που χρειάζεται να καταλάβουν οι άνθρωποι είναι ότι, πολύ σωστά το είπε ο γιατρός, χρησιμοποιούν πολύ στοχευμένες λέξεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, η λέξη «προσπαθώ να σηκωθώ» έχει μια συνεχόμενη αγωνία να κάνω κάτι. Mm-hmm. Ενώ όταν λέμε «δοκιμάζω να σηκωθώ» ή «δεν δοκιμάζω», το κάνω ή δεν το κάνω. Δηλαδή παίζουμε πολύ εύκολα, δηλαδή, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Okay. Υπάρχει ολόκληρο σεμινάριο, ολόκληρη ανάλυση για αυτό που είπε ο γιατρός. Yeah. Και όσον αφορά για το θέμα της έρευνας, επειδή έχω κάνει μεταπτυχιακό στην έρευνα, mm-hmm, και είναι στα αγγλικά, αυτό που είπε για τα might, για τα could be, δεν υπάρχουν. Εμένα ολόκληρο βιβλίο που παρέδωσα για το μεταπτυχιακό μου, δεν υπήρχε ούτε μία λέξη πάνω σε αυτό. Might, ένα πιθανό, ότι πιθανολογείται ή ότι... Όχι, έχουμε καϋπόθεση, αλλά είτε αποδεικνύουμε είτε όχι. Ακόμα δηλαδή κάνεις την υπόθεση και λες το τέλος όμως. Αυτό αποδεικνύεται. Αυτό δεν αποδεικνύεται. Είναι significant. Δεν μπορείς να πεις «I might and could be». Αυτά σου τα διαγράφουν κατευθείαν. Ναι, αλλά αυτά με τα might και τα could be, αγαπημένη μου Εύα Γιαννούλη, δεν... Έχουμε κάνει όπως το λες, πολύ ωραία μηνύματα να περνάνε κάτω από το τραπέζι. Έτσι. Και όπως είπες κάτι άλλο για τη σοβαρότητα της υπογονιμότητας, εγώ θα σου πω, Στέφανο, ότι και εσύ, mm-hmm, και εγώ, mm-hmm, έχουμε κορίτσια. Ναι. Και αν σε εμάς, άντε να πεις, έχουμε και μια ηλικία κομμάτια να γίνει, mm-hmm, το παιδί σου και τώρα, το παιδί μου θα τα βρούνε μπροστά τους, οκ. Okay? Μα βέβαια, μα όταν μιλάμε για μακροχρόνιες, μακροπρόθεσμες παρενέργειες, για τα παιδιά μας μιλάμε, δεν μιλάμε για κανέναν. Καλά, δεν στοχεύουν εν μέρη σε εμάς. Εμάς, οκ, okay, τα παιδάκια μας στοχεύουν, τις μικρότερες ηλικίες. Και αυτό δεν, για μένα δεν είναι προπαγάνδα, ούτε συνωμοσιολογικά. Εγώ και εγώ παρατηρώ. Εγώ θα σου πω μόνο μία λέξη και ας την πετάξω στο τραπέζι και πάμε μετά στο θέμα που θέλεις να συζητήσουμε. Ναι. Θα σου πω τη λέξη «μετάνθρωπος». Δηλαδή όλα αυτά που ακούω, μία λέξη μου... βάζουν στο μυαλό. Ναι. «Μετάνθρωπος». Πες, τώρα μου ρίχνεις βόμβες, έτσι να ξέρεις. Θα τις μιλήσουμε μετά. Ναι, τώρα όταν μου μιλάς τώρα εμένα σε αυτή την εκπομπή για μετάνθρωπο, ναι, και έχοντας πολύ νοπέ στη μνήμη μου τις εικόνες του Υπουργού Πληροφορικής, πώς λέγεται αυτά, τον κύριο Πιερακάκη, να είναι στην ΕΡΤ και να κάθεται και να βλέπει σαν το Βούδα, τον άλλο, να τον καθηγητή από την Αυστρία, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, να του μιλάει για τον μετάάνθρωπο και ότι θα βάλουμε τσιπάκια μέσα μας και ότι θα ελέγχουμε τα συναισθήματά μας και την αγάπη μας. Εύα μου, σε παρακαλώ πολύ, δεν τα δέχομαι. Ακριβώς, δηλαδή... εγώ εκείνη τη συνέντευξη είδα τότε, γιατί είναι παλιά, την είχα δει και εγώ. Ναι. Και από τότε άρχισα λίγο να ψάχνω, να ενημερώνομαι, να διαβάζω. Πες μου λίγο, μιλάς από hands free, μήπως? Α, να το κλείσω. Να, ναι, έλα κανονικά λίγο να σε ακούμε, γιατί παλεύει εδώ πέρα ο Γιωρίκας. Έλα τώρα. Τώρα θα σταυτεί μου. Ναι, okay. Ωραία, άντε. Γιατί προσπαθεί ο άλλος, το βλέπω εδώ πέρα, μου κάνει νοήματα, τι γίνεται. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Αλλά εκείνη η συνέντευξη είναι συγκλονιστική. Ναι, και πρέπει, ναι, να μας βοηθήσει, να τη δούμε, να την επαναφέρω, να δεις. Δεν θυμάμαι το... Την επαναφέρεις και χαρά να μιλήσουμε σε αυτά που είπε, γιατί και εγώ τον άκουγα με στόμα ανοιχτό και έλεγα στον άνθρωπο τι λέει ο άνθρωπος, μα τι λέει. Εντάξει, γιατί δεν θέλουμε το μετάνθρωπο, θέλουμε τον άνθρωπο. Δεν μπορούν να ελέγχονται με τσιπάκια, όπως έλεγε ο συγκεκριμένος ο τύπος, η αγάπη μου για κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή θα θέλω εγώ να αγαπήσω και θα αγαπάω λίγο ή πολύ ανάλογα με το πόσο μου το επιτρέπει το τσιπ το οποίο θα έχω μέσα μου. Και αυτά που λέμε μπορεί να ακούγονταν παλιά σαν επιστημονικής φαντασίας σενάρια, αλλά τώρα τα λένε οι ίδιοι μόνοι τους. Όχι. Ο Έλον Μάσκ και πάει λέγοντας. Είχα ακούσει έναν παιδοψυχίατρο που έλεγε, εντάξει, έχουμε εκθιάσει τον Έλον Μάσκ, αλλά έχει κάνει ελέγξη στο ιστορικό του. Να δούμε τι ανεκπλήρωτα εφηβικά όνειρα έχει και τα βγάζει τώρα πάνω μας. Εντάξει, ωραία να μιλάμε για το φεγγάρι, αλλά να δούμε λίγο και τη γη. Ρε, εδώ άλλο θέλει τώρα να κάνει καινούριο ήλιο, λέει ο Bill Gates τώρα. Τι. Έχουμε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Εύα Γιαννούλη, η Εύα Γιαννούλη, ψυχολόγο, για όσου έχετε μπει τώρα στην παρέα και είναι πολύ πληθέστατη και σήμερα. Καλημέρα σε όλου, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Το πρωί ερχόμουν, οδηγούσα. Άκουγα Focus FM όπως πάντα. Και έλεγα τι θα πω στον κόσμο σήμερα που είναι καθαρά Δευτέρα, είναι Σαρακοστή, είναι μια γιορτινή ημέρα. Και σκεφτόμουν και αναπολούσα και εγώ έτσι ωραίες στιγμές καθαράς Δευτέρας. Πιο παλιά με τους γονείς, με την οικογένεια, λίγο πιο μετά φοιτητές στην Κομωτινή που περνούσαμε ωραία, πηγαίναμε εκεί στην Ξάνθη στο καρναβάλι. Μετά μαζευόμασταν στις φοιτητικές εστίες, μετά λίγο πιο μεγάλη με τις οικογένειές μας. Και έλεγα,
Μπιπ. Γιατί? Γιατί το ζούμε έτσι? Και όση ώρα το σκεφτόμουν αυτό, μελαγχολούσα, Εύα Γιάννουλη. Και δυστυχώς μας πιάνει τέτοια μελαγχολία αυτές τις ημέρες, έτσι. Τις γιορτινές, θεωρητικά. Φυσικά. Θα σου ξεκινήσω με την ετυμολογία της λέξης, για να καταλάβεις ότι δεν είναι μια τυχαία λέξη. Mm-hmm. Η μελαγχολία προέρχεται από το μέλας, που σημαίνει μαύρος, και τη χολή. Mm. Όπως δηλαδή το υγρό που εκρίνει το σηκώτι, χύνεται στα έντερα και συντελεί στην πέφτον τροφών μας. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνεις, είναι αρκετά ιδιαίτερο συνέστημα να το νιώθουμε εκείνη τη στιγμή. Okay? Mm-hmm. Και τα συναισθήματα έχουν άμεση σύνδεση και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και στο σώμα μας. Απλά αυτό που είπες τώρα, έτσι που μελαγχολούσες και σκεφτόσουν και αναπολούσες ιδιαίτερες στιγμές, ονομάζεται, όπως και είχαμε συζητήσει, για τη μελαγχολία των γιορτών. Okay? Mm-hmm. Και ας το προσεγγίσω λίγο πιο γενικά, γιατί υπάρχει κάτι άλλο που ονομάζουμε σύνδρομο εποχιακής συναισθηματικής διαταραχής και δεν χρειάζεται λίγο να τα μπλέξουμε αυτά τα δύο. Okay? Mm-hmm. Άρα, με βάση την ψυχολογία πρώτα απ' όλα, αυτό που συμβάλλει αρκετά σε αυτή τη μελαγχολία που λες, είναι, όπως το είπες, το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν πλησιάζουν οι γιορτές ή όταν έχουμε γιορτές, κάποιοι από εμάς είτε συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε την παρέα που θα θέλαμε, ή ακόμα και αν έχουμε παρέα, όμως δεν έχουμε την υποστήριξη, δεν συνδεόμαστε μαζί τους, τότε νιώθουμε μοναξιά και μελαγχολία. Αυτό που σκεφτόμουν επίσης είναι και η σύγκριση, που είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα. Κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, συγκρίνουν και για αυτούς που μας ακούν τη ζωή τους με τις ζωές κάποιων άλλων ανθρώπων. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να μην έχουν οικογένεια, να είναι χωρισμένοι, έχουν διαζύγιο ή να έχουν καυγάδες μέσα στο σπίτι. Και ιδιαίτερα τώρα, όλα αυτά που ακούμε, γίνεται χαμός. Όλα αυτά είναι ενισχυτικοί παράγοντες, Στέφανε, για να νιώσουμε περισσότερο λύπη και απομόνωση. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικότητά τους δεν είναι τόσο ιδανική. Ναι. Ιδιαίτερα τώρα να έχουν χάσει πρόσφατα κάποιο αγαπημένο τους άτομο. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε με αυτή τη μάνα τώρα προχθές, που έχασε το 23χρονο παλικάρι της, okay. Στο τροχαίο, λες. Φυσικά, ή αν έχουν χάσει κάποια τη δουλειά τους, ή αναμαυρώνεται η δουλειά τους, όπως που βγήκε ο αστυνομικός και είπε ότι αυτή τη στιγμή εμένα μου μαυρίζουν τη δουλειά μου, σε αυτό που πιστεύω και αγαπώ. Άρα, όπως βλέπετε, η μελαγχολία εδώ, μαζί με τη μοναξιά βάλε και τη θλίψη, όλα αυτά μετατρέπουν τις γιορτές σε κάτι πολύ οδυνηρό. Και τον εγκλισμό. Είναι φυσιολογικό, όπως είπες, να ανατρέξουμε στο παρελθόν, ναι, και να αναπολύσουμε προηγούμενες πιο χαρούμενες στιγμές. Ναι. Okay. Ναι. Εντάξει, θα σου πω και ένα τελευταίο, το οποίο συμβαίνει και το έχω παρατηρήσει ακόμα και πάνω μου, ότι με βάση της πίεσης καθημερινότητας έχουμε καμουφλάρει πάρα πολλά συναισθήματα. Γιατί τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τα κρύβουμε, λες, τα κρύβουμε. Φυσικά τα κρύβουμε τα και θαύουμε. Τα τρώμε και τα πίνουμε. Και ναι, αλλά αυτά θα βγουν στην επιφάνεια κάποια στιγμή, Εύα Γιαννούλη. Όχι μόνο στην επιφάνεια. Ναι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα από την προηγούμενη, από την συνέντευξη του κ. Μποζίκη, που είχε για τον άνθρωπο που του έκοψαν κλίση όταν πήγαινε στη γυναίκα του να ανάψει το καντήλι. Και ναι, ναι. Εκείνη τη στιγμή που τα άκουγα, αυτό το πράγμα θα σου πω, ότι έχουμε ανθρώπους που κυκλοφορούν έξω με άλλο το πένθος. Δεν έχουμε πενθήσει. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπε και ο γιατρός για το εμβόλιο, αυτά τα συμπτώματα θα βγουν σε λίγο. Θα συνεννοούμαστε μαζί, θα επικοινωνούμε. Θα είναι άνθρωποι που έχουν συμπλέγματα. Αυτό που λες, Εύα, ότι δεν έχουμε πενθήσει, δεν θρηνήσαμε ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από δίπλα μας, ούτε καν τους είδαμε, ούτε καν τους χαιρετήσαμε. Δηλαδή μπήκανε μια σε ένα νοσοκομείο και μετά βγήκανε. Δεν τους είδαμε ποτέ. Τους είδαμε τυλιγμένους. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή τώρα, έτσι. Τους τυλίγουνε. Τραυματικό όλο αυτό. Τραυματικό. Και έχουμε αποχαιρετήσει έτσι. Πατεράδες, μανάδες, παππούδες, γιαγιάδες, κοντινούς μας ανθρώπους. Όπως είπε η γυναίκα του, το παιδί του κάποιος, οτιδήποτε. Ναι, ναι, okay. Ναι. Τώρα τι κάνουμε. Να το κλείσω κάπως έτσι, κάτσε λίγο να σου εξηγήσω τώρα, ναι, εδώ, ναι, ότι στις γιορτές κάποιοι έρχονται αντιμέτωποι δηλαδή με όλο αυτό το κομμάτι και με τον εαυτό τους και δεν τους αρέσει καθόλου. Τι είπες, τι κάνουμε, θα με ρωτήσεις τι, κάτι. Τι κάνουμε, πώς το ξεπερνάμε, πώς κάνουμε λίγο πιο φωτεινή τη μέρα μας, Εύα Γιάννουλη. Κοίταξε, τώρα με τον εγκλισμό, ναι, επειδή ήρθαμε σε μια κατάσταση που έχει βάλει αυτό όλο τον άμμο, τον ψυχισμό μας σε πολύ μεγάλη διαδικασία, γιατί αυτό που θα σου πω είναι ότι τώρα, και θα χρησιμοποιήσω πολύ συνειδητά το ρήμα, υποχρεωθήκαμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε πολλές ξαφνικές απειλές στη ζωή μας και ακόμα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, εντάξει. Mm-hmm. Άρα, αυτό που θα πω είναι ότι έχουν βγει πολλά πράγματα στην επιφάνεια και καλό είναι να μην τα ξαναθάψουμε και τα ξανακαταπιούμε. Να μπορέσουμε δηλαδή να μιλήσουμε σε κάποιους όσο μπορούμε να κρατήσουμε την επαφή και τη σύνδεση. Τώρα,
δεν ξέρω δεν εάν κάποιοι βέβαια πιστεύουν ότι κινδυνεύουν από αυτή την μελαγχολία. Εγώ mm-hmm. θέλω λίγο να αναφερθώ σε αυτό. Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δώσω το μήνυμα σε όλους που μας ακούνε. Ότι χρειάζεται να καταλάβουμε ότι από όλο αυτό που περνάμε δεν είναι όλο αυτό που συμβαίνει και μας ταράσει. Μας ταράσουν οι ερμηνείες και οι σκέψεις που κάνουμε για αυτά. Δηλαδή τι νόημα τώρα δίνουμε σε όλο αυτό που ζούμε. Okay. Και οι περισσότεροι έχουμε ερμηνεύσει όλο αυτό πολύ λάθος. Δηλαδή μέσα στο γραφείο μου ακούω πολύ συχνά τη λέξη μάταια, χαθήκε το νόημα. Και εδώ χρειάζεται να σταθούμε, Στέφανη, και για να απαντήσω και την ερώτησή σου. Χρειάζεται να βάλουμε δράση με διάκριση. Δεν κινδυνεύουμε από τη μελαγχολία. Ίσα-ίσα, τέτοια προκλητικά συναισθήματα mm-hmm. μπορεί να διευρύνουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις που υπάρχουν στη ζωή μας εκεί έξω. Και να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε νόημα. Καλύτερο τρόπο σκέψη, πιο ενδυναμωτικό. Να βάλουμε δράση, αν με καταλαβαίνεις. Εντάξει. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Πάντως, ξέρεις τι, Εύα. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι με σταματούν στον δρόμο, μιλάμε, προσπαθούμε λίγο έτσι να σκιαγραφίσουμε αυτή την καθημερινότητα, την οποία είναι πολύ, πολύ σκοτεινή, ρε παιδί μου. Και βλέπω την αγωνία τους, δηλαδή βλέπω το φόβο τους. Φοβούνται. Φοβάται ο κόσμος. Φοβούνται γιατί έχουν εστιάσει σε μια πάρα πολύ βασική κεντρική αξία. Θα σου το δώσω λίγο πριν τον κορονοϊό. Και ναι. Δεν λέγαμε όλοι, έλα μωρέ, την υγεία μας να έχουμε και όλα αυτά τα καταφέρουμε. Ναι. Τώρα αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Αυτό τώρα έχετε εσείς στο τραπέζι, ναι. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Η υγεία μας. Αφού είδαν ότι δεν δημιουργήθηκε και πολύ μεγάλο ζήτημα με το χρήμα, που είναι η ύλη, θα χτυπήσουμε λίγο σε μια πιο κεντρική αξία, που είναι η υγεία. Ποιο δεν θα τρέξει να διαφυλάξει την υγεία του? Να σου πω λίγο, Εύα, γιατί με πιέζει ο χρόνος λίγο. Ναι. Φόβος, έτσι. Ναι. Και εκκλησία. Ναι. Και εκκλησία. Η εκκλησία ήταν το καταφύγιο για πολλούς ανθρώπους. Με χτυπάς τώρα πολύ ευαίσθητα, πες μου. Ναι. Ήταν, είναι και θα είναι το καταφύγιο. Όμως αυτό το καταφύγιο βάλετε. Mm-hmm. Βάλετε. Ποια είναι η άποψή σου ως επιστήμονας, ως άνθρωπος? Ωραία, εγώ θα σου πω το εξής. Θα μιλήσω ως άνθρωπος πάνω απ' όλα. Εντάξει. Ναι. Μια κοινωνία που βιώνει τον εγκλεισμό ως κάτι βασανιστικό και ως έλλειψη με βάση το φόβο, καλό είναι να θυμηθεί οι καλύτερα μέρες που είναι να πω να δυναμώσει την πίστη της, ας πούμε, σε αυτό που πιστεύουμε. Mm-hmm. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, έχουμε Θεό. Mm-hmm. Ο άνθρωπος που γεννίζει χάρη μέσα από την προσευχή είναι λίγο δύσκολο και να μελαγχολήσει και να νιώσει μοναξιά. Και να φοβηθεί. Και εδώ μπροστά μου έχω κρατήσει τρεις γραμμές, Στέφανη, και θέλω να μου επιτρέψω να τις διαβάσω από τον Γέροντα Πορφύριο και να κλείσω με αυτό. Παρακαλώ. Χρόνο. Παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Ο Γέροντας Πορφύριος λέει εδώ, πολύ σοφά έγραψε, μην αγωνίζεστε να διώξετε το σκοτάδι. Βρίσκεστε στο σκοτάδι και θέλετε να απαλλαγείτε. Εσείς τι κάνετε? Διώχνετε με δύναμη το σκοτάδι, το χτυπάτε, αλλά αυτό δεν φεύγει. Θέλετε φως? Ανοίξτε μια τρυπίτσα και θα έλθει μια ακτίνα του ήλιου. Θα έλθει το φως. Αντί να διώχνετε το σκοτάδι, αντί να διώχνετε τον εχθρό να μην μπει μέσα σας, ανοίξτε τα χέρια στην αγκαλιά του Χριστού. Αυτός είναι ο πιο τέλειος τρόπος να μην πολεμάτε το θείο στο κακό, απλά αγαπήστε τον Χριστό, το φως του, και το κακό δεν το αντέχει αυτό. Υποχωρεί. Άρα πολύ σωστά είπε ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, να κάνουμε το σπίτι μας μια μικρή εκκλησία και να έχουμε τη δύναμη της προσευχής. Εκεί να δεις, ο φόβος φεύγει. Κρύβεται. Χαίρομαι που ακούς τις εκπομπές, Εύα Γιαννούλη. Τις ακούω. Σε ακούω και τις ακούω. Okay. Λοιπόν, να είσαι καλά. Εύχομαι καλή Σαρακοστή και χρόνια πολλά. Λοιπόν, και εγώ υγεία. Ευχαριστώ ξανά που με κάλεσες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Yeah.